Με σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και σαλαμέρι του σώματό του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκοσία Ρουμάνο, 29 ετών. Ο αλλοδαπός που εργάζεται ω μάγειρα σε ξενοδοχείο τη Λεμεσού δέχτηκε επίθεση ενώ περπατούσε στην περιοχή τη Γερμασόγιας γύρω στι 9 και 30 χθε βράδυ. Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστο πρόσωπο του έριξε καυστικό υγρό με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα πρώτου βαθμού στο πρόσωπο και σε διάφορα μέρη του σώματό του. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού και αργότερα στο νοσοκομείο Λευκοσία, όπου κρατείται στο τμήμα χειρουργική πλαστική. Όπω ανέφερε ο Ρουμάνο, στου ανακριτέ του ΤΑΕ δεν είδε ποιο τον πλησίασε και του έριξε το υγρό, προσθέτοντα ότι δεν υποψιάζεται κανέναν, καθώ όπω ισχυρίζεται δεν έχει διαφορέ με κανέναν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονό ότι σύμφωνα με τι μαρτυρίε που εξασφάλισε η αστυνομία, το θύμα είναι φιλήσυχο και δεν έχει αποσχολήσει ποτέ με τι πράξει του την αστυνομία. Διερευνάται το ενδεχόμενο οι δράστε να ήθελαν να προκαλέσουν κακό σε άλλο πρόσωπο το οποίο μπέρδεψαν με το θύμα.